Μαζί μου ο Παναγιώτης Λάμψιας για να κάνουμε έτσι μία, ένα πρώτο σχόλιο για την εικόνα αυτή της κυβέρνηση, γιατί μόνο αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Το έργο θα το δούμε στη συνέχεια. Ποιο είναι το στίγμα που εκπέμπει από την επιλογή των προσώπων και τις πρώτες τους δηλώσεις, Παναγιώτη. Καταχάσει είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έκανε μια κυβέρνηση όπως την ήθελε, χωρίς περισπασμούς εσωκομματικού ή άλλου. Έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο τη σύνδεση κυβέρνηση όπω ακριβώ mm -hmm. την είχε στο μυαλό του. Τελεία. Πρόσεχε. Ο κ. Μητσοτάκη όμω δίνει και ένα άλλο στίγμα πέρα από τον εξυγχρονισμό και την δυνατότητα που πρέπει να έχει αυτή η κυβέρνηση. Τι λέει λοιπόν, ότι το αφεντικό εδώ είμαι εγώ. Ο κ. δεν προεδρεύει απλώ του Υπουργικού Συμβουλίου, διοικεί με αυστηρό τρόπο. Και γι' αυτό εκτό από τη μεγάλη ορχήστρα που είναι η σύνθεση τη κυβέρνηση. Υπάρχει καθοδήγηση. Ακούσαμε τον Γιάννη Κατέλη να λέει πριν από λίγο ότι αύριο θα πάρουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα πάρουν φακέλου συγκεκριμένου μετά. Και, σας. και έχει και το θυμάται. Έχει, λέγαμε και το σημείο το μπλοκάκι. Δεν ξέρω τι χρησιμοποιεί ακριβώ ο κ. Μουτσάκη, αλλά σίγουρα τα θυμάται. Οι υπουργοί τρέμουν στο τηλέφωνο τι έκανε γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εκτό τη μεγάλη ορχήστρα από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπω παλιά στα μαγαζιά, οι φίρμε κατέβαιναν εκτό από την ορχήστρα που είχε το κατάστημα και με την προσωπική του ορχήστρα, ο κ. Μουστάκης έχει φτιάξει ένα μικρό Υπουργικό Συμβούλιο πέρα εξ αυτού. Mm -hmm. Για να παρακολουθεί ακριβώ το έργο τη κυβέρνησή του και να κάνει follow-up στα θέματα, να μην χάσει τον χρόνο. Θα αποτελούσε Απόδειξη... υπουργό επικρατεία δε σε αυτό το πράγμα. Ακριβώ γι' αυτό λόγο. Mm -hmm. Αυτή ακριβώ είναι η μικρή δική του ορχήστρα που θα συντονίζει το υπόλοιπο υπουργικό, μεγάλο κατά τα λοιπά ε, υπουργικό συμβούλιο. 63 άτομα νομίζω. Κάποτε είχε σπάσει το ρεκόρ ο Ανδρέας Παπαδρέου με 61, αν θυμάμαι καλά. Ε, εσωκομματικό αντίπαλο έχει σε αυτή την uh, κυβέρνηση, σε αυτή τη βουλή ο Κυριάκο αντιπα... Μητσοτάκη. Εσωκομματικού αντιπάλου έχουν συνήθω οι αδύναμοι πρωθυπουργοί. Είχαμε συνηθίσει πάντα να λέμε για αδελφίνου, για εσωκομματική αντιπολίτευση. Εκτό του ότι εξαέρωσε την πραγματική αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα, τον έφτασε στο 17%. Κύριο Τσιωτάκη, δεν υπάρχουν ακόμα και υποψίε ανθρώπων που φαντάζονται να αυτού σε ρόλο. Πριν από ένα χρόνο είχε υπάρξει ένα τέτοιο κλίμα στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί εξαερώθηκαν. Για παράδειγμα, ποια είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Ο κύριο Δέντη, απλούγο εσωτερικών, δεν πήγε σε ένα εύκατα πήγε σε ένα πολύ δυνατό υπουργείο, πήγε σε υπουργεία μήνυση. και κιχ. Πώ θα μπορούσε όταν ένα πρωθυπουργό έχει καταγάγει τέτοια νίκη στην παράταξή του Εξαρρώνουν του αντιπάλου. Έτσι εξαέρωσε και την Ισοκομματική Δημοκρατία. Δεν, απόλυτος, απόλυτος, δεν έχει καμία δικαιολογία. Απόλυτο κυρίαρχο στο κόμμα του, απόλυτο κυρίαρχο στην κυβέρνησή του. Έχει κάνει μια κυβέρνηση με Θα πιστοθεί τα καλά τη και θα χρεωθεί συνεπώ τα κακά. Ε, και θέλω τώρα Οι να, να, να σε ρωτήσω ποιο ποιος είναι ο κίνδυνο ακριβώ. Εκεί θα ερχόμενο, στον εχθρό. Τα γεγονότα. Στο κίνδυνο. Ε, γιατί έχει βάλει τον πύχη ψηλά. Ε, το μήνυμα των μεταρρυθμίσεων είναι πολύ ηχηρό έτσι όπως έχει ε, εκπεμφθεί, και από τον ίδιο και από ε, το, τα υπόλοιπα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και θα πρέπει να περάσει πάνω από αυτό τον πύχη. Πρέπει να περάσει πάνω από αυτόν και δεν έχει να επικαλεστεί το παρελθόν. Το παρελθόν είναι ο ίδιο. Η ίδια η κυβέρνηση παρέλαβε από τον εαυτό τη. Συνεπώ δεν υπάρχουν δικαιολογίε, αλλά ο εχθρό των κυβερνήσεων είναι τα γεγονότα, όπω έλεγε ο Κίσιγκερ. Τα γεγονότα είναι αμήλικτα και δεν στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα. Προκύπτουν από μόνα του. Τα προβλήματα είναι εδώ. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χθε. Γι' αυτό αύριο ο κ. Μητσοτάκη πάει και θα ανακοινώσει, επειδή έχει το momentum τη θριαμβευτική επανεκ... επανεκλογή του και πάει να... να. προχωρήσει να δώσει ένα στίγμα ότι να, αυτά που είπαμε τα κάνουμε. Θα ανακοινώσει κάποια μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, δεν ξέρω ακριβώ. Η Ελλάδα Λάσκαρη προφανώ τα ξέρει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ο κ. Μισοδέξη, επειδή δεν έχει ακριβώ αντιπολίτευση, θα έχει αντιπολίτευση συνολικά την κοινωνία, αν δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί. Mm -hmm. Και να ξέρει, από την επομένη, όπω έλεγε ο κ. Πανδρέου, οι πολίτε, η μισή από αυτού που μα ψήφισαν, μα αμφισβητούν. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Πάντοτε συμβαίνει. Αν όμω δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση στη χώρα, γιατί ψυχώς ξαερώθηκε. Εγώ δεν ανησυχώ ούτε καν για την ακροδεξιά. Σε όλε τι κοινωνίε υπάρχουν και ακροδεξιοί και ψεκασμένοι και παλαβοί. Όλα τα λουλούδια τα επιτρέπει η δημοκρατία να ανθίζουν. Ακόμα και του παλαβού. Να είναι στην πολιτική. Τα γεγονότα όμω είναι αμήλικτα. Ο κ. Μπισουτέκη θα αναμετρηθεί με αυτά, επειδή ο ίδιο έτσι κι αλλιώ έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Και κάτι τελευταίο. Σε τρία υπουργεία, ε, ηλεκτρικές καρέκλε, να το πω έτσι: Παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη. Τρία παιδεία, παρόλα αυτά, στα οποία ε, έχει υποσχεθεί μεταρρυθμίσει ο, ο Πρωθυπουργό, έχουμε στελέχη προερχόμενα από την κεντροαριστερά. Αυτό είναι τυχαίο, έχει ε, κάποιο νο... υπόβαθρο, ε, πιστεύει. δύο η, η οπαρασκήνη? γνώμη μου είναι ότι αυτέ οι επιλογέ έγιναν επειδή τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα εκρίθησαν ω αποτελεσματικά με βάση το παρελθόν του. Και δεν έχουν δεσμεύσει κομματικέ ή εκλογικέ. Mm. Δηλαδή, ο κύριο Ξοχοίδη είναι ένα άνθρωπο που είναι κομμάντο. Όπου έχει πάει, πάει για ειδικέ αποστολέ. Ο κύριο Φλωρίδη. Ζήτησε το σταυρό πάντω των Δημοκρατών. και, και, το, και, ε, και Όπω και ο κύριο Κυριακάκη. Ο κύριο Φλωρίδη όμω δεν εξελέγει και έχει τη φήμη του ανθρώπου που τολμά. Έχει κάνει συγκρούσει κατά το παρελθόν, σε άλλε βγήκε σε άλλε λιγότερο. Πάντω είναι άνθρωπο που τολμά και δεν τον ενδιαφέρει προφανώ ο Σταυρό. Λοιπόν, ο κ. Πιαρακάκη έχει αποδεδειγμένο θετικό πρόσημο από την προηγούμενη θητεία του σε ένα τομέα που το φανταζόμασταν. Αλλά η παιδεία, όπω πολύ σωστά το είπε, είναι ένα κρίσιμο μέγεθο. Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία στον κ. Μουτσουδάκη να μην τολμήσει τι μεταρρυθμίσει που πρέπει στο κράτο και στην παιδεία. Αυτή τη φορά ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε πανδημίε και πολέμου. Λοιπόν, είναι αναμέτρηση είναι με το ίδιο το το του το παρελθόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.